Καλημέρα. Χρόνια πολλά στις γυναίκες. Να μας χαίρονται οι άντρες μας. Το κάναμε λίγο ετεροχρονισμένα λόγω του ότι ήταν το καρναβάλι και δεν προλαβαίναμε. Το κάνουμε όμως σήμερα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα σήμερα. Χαίρομαι που είσαστε όλοι εδώ. Χαίρομαι. Εύχομαι και του χρόνου να είμαστε εδώ πάλι όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ όλους. Σίγουρα. Να πούμε δύο πράγματα για αυτή την ημέρα, που είναι παγκόσμια ημέρα. Η ημέρα της γυναίκας αποτελεί τιμή στους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας, ως μητέρα, συζύγου, εργαζόμενης, ενεργού μέλους της, λίγο ησυχία, ενεργού μέλους της κοινωνίας μας, αλλά και της προσφοράς της στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο. Λίγο ησυχία. Η μέρα αυτή είναι επέτειο, σύμβολο των αγώνων, των θυσιών, αλλά και των κατακτήσεων όλων των γυναικών του κόσμου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας, που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η πρώτη διεθνής ημέρα της γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου 15.000 γυναίκες παρέλασαν μέσα από τη Νέα Υόρκη, απαιτώντας καλύτερο μισθό, λιγότερες εργατόρες, δικαίωμα ψήφου και να σταματήσουν να απασχολούνται παιδιά σαν εργάτες. Σήμερα βέβαια η Διεθνής ημέρα της γυναίκας έχει χάσει το πολιτικό της υπόβαθρο και εορτάζεται ως έκφραση συμπαθίας προς τις γυναίκες με προσφορά λουλουδιών και δώρων. Είναι όμως η μέρα της γυναίκας μία γιορτή μόνο για διασκέδαση ή είναι μία γιορτή που θα έπρεπε να μας κάνει να σκεφτούμε πως έχουν φτάσει εδώ που έφτασαν με πολλούς αγώνες και πως θα διατηρήσουν τα κεκτημένα τους. Σήμερα που οι στατιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφουν πολύ υψηλά στατιστικά αύξησης βίας εναντίον των γυναικών, εμείς στείλουμε τις ευχές μας στη γυναίκα, κόρη, αδελφή, φίλη, ερωμένη, ησυχία! Και ειδικά την Ελληνίδα μάνα που μέσα σε δύσκολες συνθήκες της ζωής που διανύουμε αγωνίζεται για να εξασφαλίσει τους γύρω της ένα χαμόγελο και ένα καλύτερο κόσμο. Ευχές για την ημέρα της γυναίκας. Τα δυο σου μάτια μοιάζουνε με ένα ζευγάρι άστρα και μου φωτίζουν τη ζωή αγγελοξελογιάστρα. Εύχομαι να είμαστε ο εαυτός μας πάνω απ' όλα, να στηρίζουμε τις επιλογές μας, να έχουμε πίστη σε αυτά που θέλουμε. Να μην απογοητευόμαστε, να ονειρευόμαστε υγεία και υπομονή. Εύχομαι όλες οι γυναίκες να γνωρίσουν την αγάπη και τη γαλήνη και να νιώσουν ευτυχισμένες. Εύχομαι οι γυναίκες να μάθουν να αγαπούν τον εαυτό τους και να μην χρειάζεται να υποκριθούν κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Μέσα στη δυσκολία των ρόλων, το να είναι μητέρα, να κρατά καριέρα, να είναι άνθρωποι μέσα από το πολυμορφικό το ρόλο που έχει η γυναίκα σήμερα, να μην ξεχνά το πιο σημαντικό, ότι κάθε ρόλο της πρέπει να τον χαίρεται ίδια. Η ευτυχία, η χαρά, η καλοσύνη, η αγάπη, η ελπίδα, η επιτυχία, η ομορφιά, όλες γέμους θηλυκού, όλες μοναδικές. Χρόνια πολλά στην κάθε γυναίκα της προσφυγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συνήθως εδώ σήμερα, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και όλο το σύνολο, όλους τους προέδρους των συλλόγων και εσάς πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Σωτηρία Κορδελή που άρχισε το μεθύριο, δεν μας ξέχασε, μας έφερε τα λουλούδια και τα γλυκά και το κομπά που ξέρετε ότι είναι πάντα μαζί μας. Έκανε ένα και έστω το αγοράκι 30 κιλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας πάρτε στο μεθύριο. Δεν μας ξέχασε. Σε λίγο θα σας προσθέσουμε τα λουλούδια και τα γλυκά. Θα περάσετε ωραία εδώ με την οκύπλα μας και να διασκεδάσετε. Χρόνια μας πολλά και πάλι.
σε παπά ή στην Αμερική. Τρέχουν τα μελόνια.
ο Σπύρος Ράτης, γιατί είμαστε καθαριότητας, ο κύριος Σωτήρης Πέρας. Και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κύριος Κατοσάκης. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.